Απόψε στο Ηράκλειο είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, πολύ σημαντική. Παρουσιάζονται δύο βιβλία ως αφορμή για συζήτηση για τα 50 χρόνια. Το ένα βιβλίο είναι της καλής συναδέλφου, της Σοφίας Ιορδανίδου. Νταλκά, νταλκά, κύματα, κύματα. Είναι ένα βιβλίο ντοκουμέντο, διότι παραθέτει τις απόψεις του ο καθηγητής οικονομικών, ακαδημαϊκός δηλαδή, στα Πανεπιστήμια της Τουρκίας, Γιαλτσίν Κιουτσούκ, που βρέθηκε ως αξιωματικός του Ατίλα και μάλιστα του δεύτερου Ατίλα του Αυγούστου. Το άλλο βιβλίο είναι του κοσμήτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αχιλέα Εμιλιανίδη, και παρουσιάζει μια άγνωστη στους πολλούς πτυχή ενός κορυφαίου Έλληνα χρονογράφου, πεζογράφου, της επιθεώρησης, αλλά πρωτίστως δημοσιογράφου, του Δημήτρη Ψαφθά. Ο Πόντιος χρονογράφος και η γη της Κύπρου. Σοφία Ιορδανίδου είναι συχνότητα σήμερα. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Σοφία, πριν τα βιβλία θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις την ίδια εικόνα ότι σε Ελλάδα και Κύπρο αυτά τα 50 χρόνια είναι μια χρονιά ακόμη. Δεν υπάρχει κανένας συμβολισμός και καμία σημειολογία της εισβολής και κατοχής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο όλο το χρόνο γίνονται πράγματα ακαδημαϊκά και πολύ σημαντικά συνέδρια, δηλαδή είναι, το θέμα είναι συνέχεια στην επικαιρότητα, εκδηλώσεις, ομιλίες, βίντεο, πολλά βίντεο, και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η τελευταία πενταετία εν όψη των 50 χρόνων άνοιξε και πολλά στόματα, Γιώργο. Ακούστηκαν και υπόθηκαν πράγματα από ανθρώπους που είχαν άμεση εμπλοκή στην εισβολή της Κύπρου, που δεν ακουγόντουσαν τόσα χρόνια, που δεν ξέραμε γιατί δεν μιλάει κανένας από τους ανθρώπους που επέστρεψαν εχμάλωτοι από τη Τουρκία. Κι όμως δεν ξέρω τι συμβαίνει, αφού πολλές φορές λέω αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο μάλλον θα τα μάθουμε μετά από 50 χρόνια, γιατί τώρα ακούμε επιφανειακά κάποια πράγματα. Λες και ήταν συμβολικό ότι έπρεπε να περιμένουμε αυτή την πορεία προς τα 50 χρόνια για να ανοιχτούν φάκελοι, για να μιλήσουν άνθρωποι που τόσα χρόνια έμεναν σιωπηλοί, πονεμένοι, αλλά σιωπηλοί. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται τίποτα. Εσύ καλά κάνεις, βάζεις το ανθρώπινο κοινωνικό στοιχείο. Εγώ ρώτησα αν γίνεται πολιτικά, αν βλέπεις μια καμπάνια της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όχι. Σοφία, έρχονται όμως δύο βιβλία σε μία περίοδο, και μάλιστα το ένα είναι μια δουλειά δικιά σου που έχει βάθος χρόνου. Θέλω να ξεκινήσω από το άλλο όμως πρώτα. Το βιβλίο του κοσμήτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Αχιλέα Εμιλιανίδη. Διότι πολλοί στην Ελλάδα μάλλον τα έχασαν βλέποντας μια άλλη πτυχή του Πόντιου Δημήτρη Ψαθά. Άγνωστη. Άγνωστη τελείως, και αφορά την Κύπρο. Ναι, ήταν μια έκπληξη που μόνο ο Αχιλέας μπορούσε να μας την επιφυλάξει και να μας την κάνει, γιατί επί μια δεκαετία συγκέντρωνε ό,τι είχε γράψει ο Δημήτρης Ψαθάς για την Κύπρο και το Κυπριακό. Και πραγματικά ήταν μια έκπληξη για όλους μας, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Ψαθά από τα χρονογραφήματά του, από τη Μαντάμ Σουσού, από όλη αυτή τη δουλειά του που την ξέρουμε, από τη Γη του Πόντου που τον σημάδεψε και μας σημάδεψε όλους. Όμως ο Ψαθάς από το 50 ακόμα, που ξεκίνησε και η ιστορία του Κυπριακού, μην ξεχνάμε ότι το 55 ήταν η πρώτη φορά που σηκώθηκαν πλακάτ στην Κωνσταντινούπολη λέγοντας «Η Κύπρος είναι τουρκική». Ο Ψαθάς λοιπόν από τότε μέχρι και το τέλος της σταδιοδρομίας του θεωρούσε το Κυπριακό ως το ύψιστο ζήτημα της ελληνικής πολιτικής, του ελληνισμού. Αυτό λοιπόν είναι όντως μια άγνωστη πτυχή, την οποία σαν μυρμήγκι ο Αχιλέας συγκέντρωσε από όλα του τα γραπτά, από όλες του τις παρεμβάσεις, οπουδήποτε έγιναν αυτές, τα χρονογραφήματά του, και κατάφερε με τη μοναδική γραφή κιόλας που έχει
να συνθέσει αυτό το υπέροχο βιβλίο, όπου αναδεικνύονται εκπληκτικές πτυχές του Ψαφά, αυτού του υπέροχου δημοσιογράφου, ο οποίος δημιούργησε, θα έλεγα, πολιτικά εργαλεία χρησιμοποιώντας τη γλώσσα, με τη χρήση της γλώσσας. Ο Ψαφάς δημιούργησε εκπληκτικά πολιτικά εργαλεία. Mm. Και ανάμεσα σε αυτά είναι και πολλά για την Κύπρο και τους εμπλεκόμενους στη διαμόρφωση της πολιτικής στην Κύπρο. Σωστό. Ναι. Είναι μία μονογραφία στην ουσία? Είναι μία μονογραφία, ναι, γιατί αφορά ό,τι έχει γράψει ο Ψαφάς για την Κύπρο και το Κυπριακό. Αλλά μέσα από τη γραφή του Αχιλλέα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι διαβάζουμε και τον Αχιλλέα ταυτόχρονα. Mm. Μέσα από τον Ψαφά. Πρέπει να πω ότι ο Ψαφάς, η πρώτη επαφή με την Κύπρο ως απεσταλμένος εφημερίδας στα νέα είναι το 51. Διαβάζω από το πρόλογο του Αχιλλέα Εμιλιανίδη. Όμως ο Ψαφάς περιγράφει μέσα από τη δημοσιογραφική του πένα και τα χρονογραφήματα αυτό που λες, τα προ, τα κατά και τα μετά. Δηλαδή, πώς διαμορφώνει. Δεν τα πρόλαβε πολύ τα μετά. Πρόλαβε. Αλλά μέχρι εκεί που έφτασε, επαναλαμβάνω, θεωρούσε ήδη από τη δεκαετία του 50 υψίστη σημασία ζήτημα για τον ελληνισμό την Κύπρο. Mm. Είναι λίγο γλυκόπικρο να ξαναδιαβάζει κανείς τη σκέψη του Ψαφά, με την έννοια ότι περιγράφει πράγματα που τελικά το πολιτικό σύστημα σε Ελλάδα και Κύπρο έκανε τα ακριβώς ανάποδα. Αυτό περιγράφει. Ναι. Δεν περιγράφει μόνο αυτό. Μπαίνει και μέσα στην ψυχολογία των ανθρώπων που ενεπλάκησαν με την πολιτική. Μπαίνει, δηλαδή, το γεγονός ότι τους χαρακτηρίζει χαμομηλάκηδες. Και μάλιστα κανθρώπους. Είτε φοβερές συλλήψεις, δηλαδή άνθρωποι. Σήμερα τους λέμε yes men, τους μάλιστα κανθρώπους. Τους yes men. Ο Ψαθάς το είπε στα ελληνικά. Είναι οι μαλιστάκηδες. Λέω εγώ οι μαλιστάκηδες. Αυτός λέει οι μαλιστακάνθρωποι, ας πούμε, και οι χαμομηλάκηδες. Οι άνθρωποι δηλαδή που πίνουν χαμομήλι για να ηρεμήσουν τη στιγμή που βράζει γύρω τους η ιστορία. Άρα η λογική του κατευνασμού. Αυτά με το βιβλίο του Αχιλλέα, το οποίο μαζί με το δικό σου παρουσιάζεται απόψε στις 8, πρέπει να το πω, στο Πολύκεντρο Νεολαία στην Ανδρόγειο, εδώ στο Ηράκλειο, μετά την παρουσίαση χθες στα Χανιά. Θέλω να έρθουμε λίγο στο. Με δικό σου συντονισμό, προσθέτω ναι, εγώ. Εντάξει. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στο δικό σου βιβλίο, διότι είναι μία έρευνα βιωματική. Έχει καταγραφεί συνέντευξη, πρέπει να πω, και σε κάμερα του Γιαλτσίν Κιουτσούκ. Θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία πίσω από το βιβλίο. Πώς τον εντοπίζεις και το ταξίδι στο Παρίσι? Ναι, η πρώτη φάση της συνέβρεσης μας ήταν η τηλεόραση. Γιατί όταν έπαιξε το θέμα στην Ελλάδα και δημιούργησε αυτό που δημιούργησε, μετά επέστρεψα στην Κύπρο και έμεινα αρκετές μέρες δουλεύοντας με τον Γιαλτσίν Κιουτσούκ. Και για να φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε στο βιβλίο, πώς έγινε? Έγινε διότι ο Κιουτσούκ πήγε αυτοεξόριστος στο Παρίσι μετά από ισχυρή λογοκρισία στα βιβλία του. Έχει γράψει 40 βιβλία ως ακαδημαϊκός και ήταν και ηγέτης της νεολαίας και εμπλεκόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης. Ήταν δηλαδή αξιωματικός του Ετσεβίτ, όταν παρά τις δικές του αντιρρήσεις τελικά αποφασίστηκε η εισβολή. Και μας εξηγεί και πολλά πράγματα για το τι συνέβαινε στην Άγκυρα και για το πώς διαμορφώθηκε αυτή η αντίληψη ότι η Κύπρος έπρεπε να αποτελέσει ζωτική σημασία σε εθνικό θέμα. Δεν ήταν στην ατζέντα δηλαδή της Τουρκίας η Κύπρος. Δημιουργήθηκε, όπως είπα, το 50. Mm-hmm. Και τότε άρχισαν και τα προβλήματα και στην Κύπρο. Πήγε λοιπόν στο Παρίσι, αλλά η γαλλική διανόηση δεν τον αγκάλιασε όπως περίμενε ότι θα συνέβαινε. Προφανώς γιατί η Γαλλία έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Τουρκία και δεν θα αγκάλιαζε κάποιον που η Τουρκία απέρριψε. Οπότε όταν αποφάσισε να επιστρέψει στην Τουρκία και να δεχτεί ακόμη και τη φυλάκισή του, ήθελε να μιλήσει στην Ελλάδα σε κάποιον για το τι έγινε στην Κύπρο. Το είχε μέσα του αυτό το πράγμα, ήθελε να το βγάλει.
Και εκεί βρέθηκε συμπτωματικά ένας φίλος μου, δημοσιογράφος από την Νορβηγία, και μόλις το άκουσε μου τηλεφώνησε και με ρώτησε αν με ενδιαφέρει το θέμα. Την επόμενη μέρα ήμουνα στο Παρίσι με τον Κώστα τον Κανδύλη, τον φοβερό κάμεραμαν που είχε καλύψει πολλούς πολέμους στο Μέγκα. Ήμουν στο Παρίσι την επόμενη μέρα, πήρα τη συνέντευξη, ήξερα ότι είναι μεγάλη σημασία όταν τον άκουσα να αφηγείται κάποια πράγματα, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η οποία δεν τελείωσε τόσο γρήγορα, ούτε και τόσο εύκολα και ανέμακτα, γιατί το να δουλεύεις με έναν άνθρωπο που δεν μιλούσε καθαρά αγγλικά, που ήθελε να τα πει όλα, αλλά ήξερα ότι προσπαθούσε να κρατήσει και κάποια πράγματα, εγώ προσπαθώ να τα βγάλω αυτά τα πράγματα μέσα από το ημερολογιό του, μέσα από τις σημειώσεις του, μέσα από τις φωτογραφίες του. Ήταν πάρα πολύ επίπονη η διαδρομή, Γιώργο. Αλλά νομίζω ότι τελικά τα καταφέραμε. Προφανώς ο ίδιος του κράτησε κάποια πράγματα που δεν ήθελε να μοιραστεί. Λέω προφανώς, έτσι, γιατί δεν μου τα έδωσε όλα 100%. Μου έδωσε όμως τόσο σημαντικά πράγματα, ούτως ώστε να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκε η πολιτική στην Τουρκία για να φτάσουν στην εισβολή, και μετά φυσικά όσα συνέβησαν στην εισβολή, και φυσικά πολύ πιο σημαντικό, μου έδωσε μία αποτύπωση της κατάστασης και των στρατιωτών αλλά και των μέσων που είχαν για την απόβαση, που είναι συγκλονιστικό, δηλαδή να ακούς τον άνθρωπο να λέει ότι ήταν κάτι σαν πιο κάραβα και κάτι άνθρωποι που δεν ξέρανε ούτε από όπλα ούτε από πόλεμο και τους μάζεψαν από τα βουνά. Δηλαδή ο ίδιος του δεν πίστευε ποτέ ότι θα φτάσουν στην Κερίνια. Mm. Γι' αυτό και τον Ταλγκά Ταλγκά, γιατί περιέγραφε συνέχεια πώς αυτά πήγαιναν μέσα στη θάλασσα, κύματα, 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 το έλεγε συνέχεια και το επαναλάμβανε. Δεν είχε καμία ελπίδα ότι θα κερδίσουν. Κι όμως κατέχουν το 38% της Κύπρου. Γιατί προφανώς αυτοί που το σχεδίαζαν και πέρα και έξω από την Ελλάδα και την Τουρκία, δεν ήταν μόνο αυτοί, είχαν απόλυτη επίγνωση τι εκδρομή θα γίνει. Θέλω να σε ρωτήσω, δε, επειδή έχεις ως εμβληματική φυσιογνωμία από τους πρώτους παρουσιαστές δημοσιογράφους του Μέγκα, αλλά δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό σου, έχεις μία διαστροφή. Δηλαδή, τι εννοώ? Ενώ υπάρχουν ντοκουμέντα από την αφήγηση Κιουτσούκ για σφαγές, αμάχων, βιασμούς, πλιάτσικα, και πλιάτσικα σε σπίτια που βρήκαν μέχρι και τη χύτρα αναμένη με τα κοσμήματα έτσι χύμα. Και αυτό δείχνει και την κατάσταση των στρατιωτών που μπαίναν μέσα στα σπίτια. Όμως, εσύ δίνεις μεγάλη έμφαση στο πώς η Τουρκία διαμορφώνει τη στρατηγική της για την Κύπρο, τη στρατηγική βάθους, κάτι που δεν το έχουμε εμείς ως χώρα. Γιατί αυτό μας μαθαίνει. Το άλλο, Γιώργο, γίνεται σε κάθε εισβολή. Το άλλο το ζήσαμε. Στην Ουκρανία το ζούμε. Στη Γάζα το ζούμε παντού. Δεν υπάρχει εισβολή που να μην έχει βιασμούς, λαϊλασίες, πιάτσικα, μέχρι και κτηνοβασίες, περιγράφει ο Κιουτσούκ. Αλλά όσο και να με πονάει αυτό σε ανθρώπινο επίπεδο, εγώ θέλω να καταλάβω γιατί έγινε όλο αυτό, γιατί 50 χρόνια ακόμα μετά ζούμε τον πόνο της εισβολής και χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λύση, και ολοένα βυθίζεται και πιο βαθιά η ιστορία του Κυπριακού, ολοένα και πιο βαθιά, τώρα ίσως με πολύ μεγαλύτερες απειλές από αυτές του 1974. Αυτό είναι που μας μαθαίνει, μας διδάσκει να κατανοήσουμε πράγματα και ίσως να χαράξουμε μια στρατηγική επιτέλους, αν και εφόσον μας το επιτρέψουν, δεν ξέρω, αν και εφόσον μας το επιτρέψουν είτε οι αυτοί μας είτε οι άλλοι. Αυτό είναι για μένα που μετράει πάρα πολύ. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί περισσότερα απόψε στην εκδήλωση 8 στο Πολύκεντρο Νεολαία στην Ανδρόγειο, θέλω να σε ρωτήσω σε έναν κόσμο γενικευμένης αστάθειας και αβεβαιότητας, γιατί εδώ ξυπνάνε μέχρι και οι πυρηνικοί επαναξιοπλισμοί, έχουν αξία οι αναφορές στα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, και πολύ περισσότερο και για την Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα γιορτάζουμε τα 50 χρόνια αποκατάστασης
Τη δημοκρατία, λησμονώντας την προδοσία όμως, δεν μιλάμε για αυτήν. Εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν πεθαίνουν ποτέ, γι' αυτό και το δεν ξεχνώ δεν είναι μια τυπική φράση. Το δεν ξεχνώ είναι πολλά περισσότερα. Και όσο περισσότερο αναπτύσσεται και μεγαλώνει η βία στον πλανήτη, τόσο πιο έντονο θα γίνεται το δεν ξεχνώ. Δεν κατάφερε το δεν ξεχνώ να φύγει ποτέ αυτά τα 50 χρόνια από τις ψυχές των ανθρώπων. Και τι είναι η ζωή τελικά, αν όχι οι ψυχές των ανθρώπων? Θα μου πεις, υποβαθμίζεται αυτή τη στιγμή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ναι, μπορεί, γιατί είναι έτσι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Αλλά τα πράγματα ποτέ δεν μένουν έτσι. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεχνούν και που συνεχίζουν τον όποιον αγώνα για ένα αξιακό σύστημα του ψαθά και των ανθρώπων που γνωρίσαμε εμείς, mm-hmm. νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε η ελπίδα. Για μένα δεν πεθαίνει ποτέ η ελπίδα. Ποτέ. Λοιπόν, γι' αυτό και αξίζει ο αγώνας. Σοφία Ιορδανίδου, από τα πρόσωπα που εξακολουθούν να επιμένουν 50 χρόνια μετά την εισβολή και κατοχή ότι υπάρχει θέμα, γιατί στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολλοί το ξεχνούν ότι εδώ υπάρχει θέμα και μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά είναι αλακάρτ πια το δίκαιο. Θα την ακούσετε με πιο αναλυτικές περιγραφές το βράδυ, όσοι έχετε την τύχη να βρεθείτε στο Πολύκεντρο Νεολαίας 8. Καλημέρα Σοφία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ σε όλους σας. Γεια σας.